ελεύθερα τα πρώτα δύο μέτρα από το κύμα, να τηρούν αποστάσεις από παρακείμενες επιχειρήσεις, να μην επεκτείνονται πέρα από το εύρος του καταστήματός τους και να μην υπερβαίνουν το χώρο που έχουν ενοικιάσει από το Δήμο. Δεν θα πλησιάζει πολύ στην ακτογραμμή, δηλαδή θα αφήνει ένα κενό 2 μέτρων τουλάχιστον. Από όμορη διπλανή επιχείρηση που τοποθετεί και αυτή η ομπρέλα στις χαπλώστες, πρέπει να απέχει η ομπρέλα από την άλλη ομπρέλα 1 μέτρο τουλάχιστον. Ότι δεν μπορεί να βγει από το πρόσωπο που έχει η επιχείρηση του προς τη θάλασσα, πρόσωπο έτσι δεξιά-αριστερά όριο και κάθετα από την ακτογραμμή, και ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τετραγωνικά που θα νοικιάσει, θα μισθώσει από τον Δήμο. Επίσης, αν δεν έχει επιχείρηση σχετική από πίσω, δηλαδή πίσω είναι ένα κοσμηματοπωλείο το οποίο δεν δικαιούται να νοικιάσει ποσά, ο χώρος αυτός θα μπορούσε από τον Δήμο να βγει σε δημοπρασία. Με τη διαφορά, οι χώροι που βγαίνουν σε δημοπρασία πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από τους χώρους που γίνεται απευθείας ανάθεση. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα μέρος ένα κενό. Τα ξενοδοχεία ανήκουν σε άλλη κατηγορία και ο χώρος τον οποίο εκμεταλλεύονται εξαρτάται από τον αριθμό κλινών που έχουν. Για τις περιπτώσεις όπου το εύρος της Σαμουδιάς είναι μικρό, οι κατατόπους δημοτικές αρχές αποφασίζουν εάν θα τον εκμισθώσουν, καθώς θα πρέπει να υπάρχει το μέτωπο των 2 μέτρων μπροστά στο κύμα. Σε περίπτωση που έχουμε μικρότερο ακτία, μικρότερο από 5 μέτρα, είναι λογικό ότι δεν χωράει να μπει και ομπρέλα και να αφαιθεί και 2 μέτρα απόσταση από την ακτογραμμή. Οπότε κρίνει ο Δήμος ότι εφόσον η ακτή είναι στενή, θα πρέπει το τοπικό συμβούλιο καταρχάς να δώσει την έγκριση και μετά να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα εγκρίνει όχι την παραχώρηση και τη μίσθωση της ακτής αυτής. Είναι θέμα του Δήμου δηλαδή να μην επιτρέψει σε στενές ακτές την χρήση για ομπρέλες και εξαπλώστες. Τα ξενοδοχεία συνήθως μπορούν να μισθώσουν όλο το χώρο που είναι μπροστά από τη μονάδα τους, πληρώνοντας όχι με το τετραγωνικό ακτής όπως γίνεται με τους υπόλοιπους ιδιώτες, αλλά σύμφωνα με τις κλίνες που έχουν. Οπότε για τα ξενοδοχεία είναι μικρότερο το μίσθωμα και συνήθως τα ξενοδοχεία το χρησιμοποιούν, κάνουν χρήση όλου του χώρου μπροστά από την επιχείρησή τους. Η κτηματική υπηρεσία ελέγχει εάν τα μέτρα κάλυψης συμφωνούν με τα δηλωμένα στο Δήμο, εάν τηρούνται οι αποστάσεις και τα ανοίγματα ασφαλείας και αν οι Δήμοι τηρούν αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία για θεώρηση των συμβολέων ενοικίασης στις εφορίες κτλ. Αυτό που βλέπουμε και συνήθως περνάμε από όλες τις ακτές όλες τις Χαλκιδικής, άσχετα πόσο κουραστικό μπορεί να είναι αυτό για δύο άτομα που είναι ένα συνεργείο, αυτό διαθέτουμε. Ελέγχουμε αν βγαίνουν από το πρόσωπό τους. Ελέγχουμε τα μισθωτήριά τους σε σχέση με το χώρο που καταλαμβάνουν. Ελέγχουμε και τον οικείο ΟΤΑ, τον Δήμο, αν μισθώνει το χώρο αυτόν και αν όντως το μίσθιο αυτό, το συμβόλαιο, πηγαίνει και στην ΔΟΗ για έγκριση. Οπότε ο Δήμος μετά είναι υποχρεωμένος το 20% του ποσού που θα πάρει να το αποδώσει στο δημόσιο για την σχέση αυτή που σου δίνω και το χρησιμοποιείς. Σε καθημερινή σχεδόν βάση, κλιμάκιο της κτηματικής υπηρεσίας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη Χαλκιδική για την τήρηση των όρων εκμίσθωσης του Αιγιάλου.